Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Από σήμερα το πρωί τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα ρύθμισης οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 120 δόσεις με κούρεμα προσαυξήσεων και προστήμων ακόμα και της βασικής οφειλής. Η ρύθμιση αφορά συνολικά 1,3 εκατομμύρια οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων, ισχύει χωρίς εισοδηματικούς ή περιουσιακούς κόφτες και περιλαμβάνει οφειλές έως τον Δεκέμβρη του 2018. Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας μπορούν να διαβάσουν στο insider.gr τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για την υποβολή της αίτησής τους. Άγριες διαθέσεις δείχνουν οι ελληνικές τράπεζες σε όσους επιμένουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες στο κατάστημα, χρεώνοντας αστρονομικές προμήθειες, ακόμη και για απλές εκτυπώσεις. Σε δηλώσεις τους στο insider.gr, στελέχη του κλάδου δεν κρύβουν τις προθέσεις τους η τιμολογιακή πολιτική των ελληνικών τραπεζών να εναρμονιστεί με αυτή των υπόλοιπων ευρωπαϊκών τραπεζών. Πάντως, κοινή επιδίωξη όλων είναι σαφώς να οθήσουν τους πελάτες τους στα εναλλακτικά κανάλια τραπεζικής, όπως είναι το e-banking και το mobile banking, στο οποίο και οι τέσσερις τράπεζες έχουν επενδύσει σημαντικά κονδύλια τα τελευταία χρόνια. Με ένα νέο τεράστιο σκάνδαλο διαρροών προσωπικών δεδομένων των χρηστών έρχεται αντιμέτωπο το Instagram, καθώς προσωπικά δεδομένα 49 εκατομμυρίων χρηστών του Instagram διέρευσαν στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν ευαίσθητες πληροφορίες όπως είναι η εικόνα προφίλ, η τοποθεσία και στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση email και ο αριθμός τηλεφώνου. Το Facebook τώρα εξέδωσε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία εξετάζει το θέμα για να καταλάβει αν τα ευαίσθητα δεδομένα σχετίζονται με το Instagram ή με άλλες πηγές. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυο μόνο και με 735,63 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,33%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τα περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.